να ληστέψει κατάστημα σε κεντρικό σημείο τη Λάρισα, επιχείρησε το απόγευμα τη Τρίτη ένα άνδρα, ο οποίο τελικά συνελήφθη από αστυνομικού τη ομάδα Δία. Ο άνδρα, έχοντα καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και φορώντα κουκούλα, μπήκε στο κατάστημα και με την απειλή μαχαιριού που έβγαλε από την τσέπη του, απέτησε από την υπάλληλο να του παραδώσει τι εισπράξει. Για τη στιγμή τη απόπρε ληστεία, μίλησε στη Φορμίδια TV ή υπάλληλο του καταστήματο. Εισήλθε ένα άνδρα, ένα 83 περίπου, ε, μου πέταξε ένα μαχαίρι και μου είπε να ανοίξω το ταμείο μου ε, εγώ δεν δέχτηκα εννοείται σηκώθηκα και τον έδιωξα Μετά την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών ο Δράσης εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο και κινητοποιήθηκε Ήρθε σε δύο λεπτά, τον πιάσαμε τον καθο... καθοδήγησε την αστυνομία ε, στον τόπο του εγκλήματος ε τον παρακολούθησε και τον έπιασε. Αξίζει να σημειωθεί πω ο νεωρό επιχείρησε να ληστέψει και άλλα δύο γειτονικά καταστήματα, χωρί ωστόσο να ολοκληρώσει τι πράξει του. Σύμφωνα με την αστυνομία, με τη μέθοδο τη απασχόληση, αφαίρεσε χρηματικό ποσό από την ταμιακή μηχανή σούπερ μάρκετ και αποπειράθηκε να διαφύγει. Ωστόσο, έγινε αντιληπτό από την υπάλληλο του καταστήματο και με τη βοήθεια ακόμη ενό ατόμου, απέσπασαν από το δράστη το χρηματικό ποσό που είχε κλέψει, καθώ και τρία μαχαίρια που είχε στο παντελόνι του, ενώ ο δράστη τράπηκε σε φυγή. Σε βάρο του συλληθέντα, σχηματίστηκε δικογραφία για τα δικήματα τη απόπειρα ληστεία κατά εξακολούθηση, τη απόπειρα κλοπή και για παράβαση τη νομοθεσία περί όπλων και τη νομοθεσία περί ναρκωτικών. Ο συλληφθή θα στο οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισα, ενώ την προανάκριση διενεργεί ασφάλεια